Επεισοδιακή και η σημερινή άφηξη της Τρόικας στο Υπουργείο Οικονομικών. Απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου υποδέχονται τους επικεφαλείς της Τρόικα με αποδοκιμασίες. Επικρατεί ένταση. Ζωνή, παιδεία, ελευθερία. Μία από τις διαδηλώτριες δεν αντέχει και λιποθυμά. Ό,τι και να κάνει η αστυνομία. Λίγο νωρίτερα, τη στιγμή που το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που μεταφέρει τα τεχνικά κλιμάκια σταματάει έξω από το Υπουργείο Συνοδονίκης, ένας μοτοσυκλετιστής επιχειρεί να το προσπεράσει από τα αριστερά. Ο ελεγκτής της Τρόικα, χωρίς να κοιτάξει, ανοίγει απότομα την πόρτα, τον χτυπά και τον ρίχνει στο έδαφος. Ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί. Η διαπραγμάτευση στο γραφείο του Γιάννη Στουρνάρα δεν φαίνεται να έχει προοπτική να καταλήξει σύντομα σε συμφωνία. Η κυβέρνηση εξετάζει, ακόμη και χωρίς την έγκριση της Τρόικα, να προχωρήσει στην κατάθεση του νέου προϋπολογισμού στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου, να προωθήσει για ψήφιση το νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αλλά και να προωθήσει την αναδιάρθρωση της αμυντικής βιομηχανίας. Ο Γιάννης Τουρνάρας θα μεταβεί στο Eurogroup, συνοδευόμενος από τους επικεφαλείς της Τρόικα, ευελπιστώντας να καθησυχάσει τους ομολόγους του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενος στη μαρτυρία των ελεγκτών και μιλώντας για πρωτογενές πλεώνασμα το 2013, που σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα μπορούσε να φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Στο μέτωπο της διαθεσιμότητας μετά την απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων να συνεχίσουν την απεργία τους για 10η εβδομάδα, ο εισαγγελέας διέταξε κατεπίγουσα έρευνα. Έντονες οι αντιδράσεις και στον τομέα της υγείας, καθώς ο Άδωνης Γεωργιάδης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απολύσεων γιατρών του ΕΟΠΗ. Να έρθουμε τώρα στην ανοιχτή πληγή.